Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε εδώ πάντα με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην παρέα μας και λέμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές πριν καταλήξεις στο. Πάρα πολλές. Έχεις κάνει αρκετές δουλειές πριν καταλήξεις στην υποκριτική. Ναι, πολλές. Αρκετές. Να μερικές. Τις ξέρω. Τις διάβασα. Καμιά περίεργη. Τελευταία μου ήταν κρουπιέρι. Είναι 2 χρόνια. Είδα, κρατάω. Δεν συγκινείται γιατί άνθρωπος που έχει δουλέψει σε καζίνο, βέβαια, όσα και να του κουνάνε στα 100 ευρώ μπροστά του. Όλες. Ναι, θέλει πολύ συγκέντρωση αυτό και πολύ. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη δουλειά είναι και πολύ ψυχοφθόρα είναι επίσης. Γιατί βλέπεις ανθρώπους μπροστά που καταστρέφονται. Έτσι. Να μπαίνουν και να κάθονται 2 μέρες εκεί, στη ρουλέτα, να μην κουνιούνται καθόλου. Είναι μια εμπειρία καλή. Είναι πολύ καλή εμπειρία, αλλά όχι για πολύ. Και δεν σε κάνει λίγο, βρε Βασίλη μου, να. Όχι να απομυθοποιείς το χρήμα, ξέρεις πώς το λέω, να λες τελικά δεν είναι το α και το ω στη ζωή μας. Δηλαδή... Παιδιά, ούτε με σφαίρες δεν γίνεσαι με το χρήμα ευτυχισμένος. Αυτό εννοούσα. Ούτε με σφαίρες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ούτε με το χρήμα, ούτε με την επιτυχία γίνεσαι ευτυχισμένος. Καμιά φορά η επιτυχία είναι, όχι καμιά φορά, αλλού από την ευτυχία. Δηλαδή αυτό πρέπει να το προσέχουμε ειδικά, τουλάχιστον το λέω και στον εαυτό μου για να το θυμάμαι, ότι η καριέρα, τέλος πάντων, δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Είναι άλλα πράγματα έξω από τη δουλειά. Ναι. Η ψυχική υγεία, θα έλεγα εγώ, η σωματική και η ψυχική υγεία και η αγάπη και το να έχεις ανθρώπους που να σε αγαπάνε για αυτό που είσαι, είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Ναι. Και να είσαι ερωτευμένος. Και να είσαι ερωτευμένος. Επίσης πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό. Βέβαια, το α και το μέγα νομίζω. Βασίλη, θα μας βοηθήσεις να κάνουμε κλήρωση. Θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το. Μέρι, μέχρι πόσο, 100, μέχρι το 122. 13. Το 13, Μέρι μου. Να δούμε ποιος θα πάρει τα Fairy Platinum και το βιβλίο της Ιωάννας μας. Εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης, εκτός από το πρωταγωνιστικό του ρόλο του Στέφανου Αλεξίου, ο οποίος έχει τεινάξει οικογένεια στον αέρα, λογικό, όπως βλέπετε. Στην καθημερινή σειρά του Αντένα είναι Στιγμές, την οποία απολαμβάνεται κάθε απόγευμα στις 7 από την τηλεόραση του Αντένα και από το Web TV του Αντένα, αν δεν την προλαβαίνετε. Τον βλέπετε και στο θέατρο Αργό, στη νύχτα της Σιγκουάνα. Και έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή για τα φέρει. Βεβαίως. Η Σταυρούλα Αναστασάκου που το κινητό της τελειώνει σε 8-11, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Εγώ ευχαριστώ, νιώθω. Ένιωσα πολύ όμορφα εδώ που ήρθατε. Εμάς το λέγαμε ότι θα νιώσεις πολύ όμορφα γιατί πραγματικά. Είσαι πολύ ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος όμως. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Α με την Έφη Αλεβίζου. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο το πρωί στις 10. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.